Πέθανε ο Παντακός, λυπάσαι. Όχι. Καθόλου. Λοιπόν, επειδή οι κύριοι από εδώ πέρα, μικροί πρέπει να κοιμόντουσαν και τον Παπαδόπουλο τον είχαν στην αγκαλιά τους, γιατί ο παππούς τους μπορεί να ήταν από αυτούς που δίνανε τους αριστερούς. Ναι. Και εντάξει μωρέ τώρα, πήγαμε τη Γιάννη και πέθανε καμιά εκατοσταριά χιλιάδες και βάλαμε μερικούς και τους δέρναμε εκεί μέσα. Τι έγινε μωρέ, αφού φτιάχνε δρόμους ρε. Αγόρι, σταμάτα, μην μιλάς τώρα. Θα σας τάγω, σταμάτα. Να μην μιλάς. Σταμάτα. Τώρα σταματάς. Άκουσε με, σταμάτα τώρα. Άμα εσύ λοιπόν επικροτείς αυτούς που βάζανε ανθρώπους μέσα στις φυλακές για τα πολιτικά τους φρονήματα, γιατί σου φτιάξανε δρόμο και σε φέρανε λάμπα στο χωριό, θα πρέπει να σου πω κι εγώ ότι εγώ είμαι από τους άλλους. Είναι από την άλλη μεριά. Κατάλαβες. Τελείως. Έτσι λοιπόν θα μάθεις να σέβεσαι ότι οι πολλοί συμπολίτες μας, εσύ μπορεί να σου με το τάξ και είμαι και σίγουρος ότι άμα σου δίνει την διαταγή, δεν θα πατούσες μία, θα πατούσες δέκα. Αυτός. Αυτό έτσι. Έτσι γι' αυτό δεν είπες. Καλή δεν ήταν. Εδώ πέθανε ο άνθρωπος και λες δεν λυπάμαι. Εγώ το δείξω μόνος σου με τη συμπεριφορά. Λοιπόν, ακριβώς, λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταπίνει, τώρα είπε εγώ καλά λόγια. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Καθόλου δεν λυπάμαι. Άκου λοιπόν, για να μαθαίνεις. Ναι. Οι συγκεκριμένοι ήταν εδώ σύλλογοι και προδότες. Στράφηκαν εναντίον ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Εν δημοκρατικού πολιτεύματος πήραν την εξουσία Νταϊλίκη. Και μέσα σε αυτό αρχίσανε να κάνουνε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Βεβαίως και κοιμόσουνα με την πόρτα ανοιχτή. Αλλά παραπάνω από εκεί στο καφενείο δεν μπορούσες να πας, γιατί σε συλλαμβάνανε. Και άμα σε βλέπαν και λίγο περίεργο, σε παίρνανε μέσα για εξακρίβωση σε 4-5 μέρες. Αλλά δεν πειράζει μωρέ, γιατί είχαμε τον Παπαδόπουλο και μας έφερνε τις λάμπες ρε. Ρε πάτε καλά ρε. Και εσύ ρε είσαι παοξής, είσαι παοξής και μου λες ότι είσαι φασίστας. Είσαι παοξής και μου λες ότι είσαι φασίστας. Δεν πηγαίνεις μέσα στην Τούμπα να δεις τι γίνει την πλανή σου ρε. Αλλά δεν πας στην Τούμπα, στα εκείσιμα πας. Ακού τώρα να μαθαίνεις να κάνεις διάλογο. Λοιπόν, να μάθεις να κάνεις διάλογο. Αυτή τη λέξη τη λες εσύ. Εσύ τον Παπαδόπουλο.